Ξέμαξε τες τριξήν αυτής τους πόδας αυτού. Η δε οικία επληρώθη εκ της οσμής του μυρού. Λέγιουν εις εκ των μαθητών αυτού Ιούδας Σίμωνος Ισκαριώτης, ο μέλλον αυτών παραδιδώνε. Δια τούτο το μύρον και πράθη 300 διναρίων και δόθη πτωχή. Είπε δε τούτο, ουχότι περί των πτωχών έμελεν αυτόν, αλλά ότι κλέπτης ειν και το γλωσσόκομον είχε και τα βαλόμενα εβάσταζε. Είπε νουν ο Ιησούς, άφεσε αυτήν εις την ημέραν του ενταφιασμού μου τετήρηκεν αυτόν. Τους πτωχούς γαρ πάντοτε έχετε με θεαυτόν, εμέ δε ου πάντοτε έχετε. Εγνοούν όχλος πολλής εκ των Ιουδαίων ότι εκεί εστί και ήρθον ούδια των Ιησούν μόνον, αλλήνα και των Λάζαρον είδωσιν ον ήγηραν εκ νεκρών. Εβουλεύσαν το δε οι αρχιερείς ίνα και τον Λάζαρον αποκτήνωσιν, ότι πολλοί δι' αυτόν υπήγον των Ιουδαίων και πίστευον εις τον Ιησούν. Τι επαύριον όχλος πολλής ο ελθόν εις την εορτήν, ακούσαντες ότι έρχεται ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμαν, έλαβον τα βαΐα των Φινίκων και εξήλθον εις απάντησιν αυτό και έκραζον, ωσανά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ο βασιλεύς του Ισραήλ. Ευρώνδε ο Ιησούς ον Άριον, εκάθισεν επ' αυτό καθώς εστί γεγραμμένον. Μη φοβού θύγατε Σιών, ιδού ο βασιλεύσου έρχεται, καθήμενος επί πόλων όνου. Ταύτα δε ουκ έγνωσαν οι μαθηταί αυτού το πρώτον, αλλότε δοξάστη ο Ιησούς, τότε εμνίστησαν, ότι ταύτα είναι επ' αυτό γεγραμμένα και ταύτα επίσαν αυτό. Εμαρτύριουν όχλος όν μετ' αυτού
ότι τον Λάζαρον εφώνησεν εκ του μνημείου και ήγηρεν αυτόν εκ νεκρών. Δια τούτο και υπήντησεν αυτόν ο αυτόν πεποίηκαινε το σημείο